Νέος χορηγός στο κανάλι, AO.com, εδώ πέρα μπορείτε να αγοράσετε φθηνά και αξιόπιστα coins, πάρα πολύ γρήγορα ανταπόκριση και πάρα πολύ καλό online service. Εννοείται, βάζετε το κωδικό JAO για 5% off, το link είναι στο description. Αν δεν προλαβαίνετε να παίξετε Squad Battles, Division Rivals και εννοείται Winged League και θέλετε 23 νίκες και πάνω, τσεκάρετε το link στο description. Γεια σας παιδιά, Ζωντάξ εδώ, νέο βίντεο σήμερα και όπως ξέρετε έχουμε την ανασκόπηση του Wicked League του οποίου μας πέρασε. Εννοείται πριν ξεκινήσουμε κάντε ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή και εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποιήστε το πίσω να μην χάνετε κάθε νέο βιντάκι. Λοιπόν, ήταν ένα πάρα πολύ, και αυτό δυστυχώς ένα κακό Wicked League, θα καταλάβετε τι εννοώ στη συνέχεια. Αρχικά να σας δείξω ένα κλιπάκι να δείτε λίγο τι εννοώ ήταν κανένα κακό Wicked League. Αυτό π.χ. εδώ πέρα ήταν ένα μάτς μου στο Wicked League. Είναι κατάσταση κάπως έτσι δυστυχώς. Δεν παλεύεται, δηλαδή δεν γίνονται σε όλα τα παιχνίδια έτσι. Απλά από όλο το Wicked League σε δύο παιχνίδια έπαιζα κάπως έτσι. Όχι σε όλο το παιχνίδι, αλλά καταλαβαίνετε ότι να παίζεις ένα διάστημα έτσι δεν γίνεται. Δυστυχώς δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εδώ πέρα σας έχω βάλει μόνο μερικές νίκες μου. Δεν έχω βάλει όλα τα παιχνίδια. Έχω βάλει με τη σειρά τις νίκες, σχεδόν όλες τις νίκες τις οποίες έκανα μέχρι να τελειώσουμε το Wicked League. Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, παίξαμε την Παρασκευή 15 παιχνίδια και τελειώσαμε με ρεκόρ 9-6. Έπαιξα μόνο το βράδυ, πραγματικά πλέον η μόνη λύση για να μην έχω delay και γενικότερα να μην σέρνετε το gameplay ή να παίζει βράδυ. Το θέμα ότι δεν γίνεται να παίζω μόνο βράδυ, Παρασκευή έπαιξα από τις 12 μέχρι τις 2 με 3 και ήταν το gameplay πάρα πολύ καλό, ήταν 9, είχα 9-6. Ξεκινήσαμε κλασικά με ρεκόρ 2-2-3-3. Μετά κάναμε 4 συνεχόμενες νίκες, πήγαμε 8-4 και μετά 9-6. Τέλος πάντων, μας έβαζε με δύσκολους αντιπάλους. Δηλαδή, όλες τις νίκες τις οποίες έκανα εκτός από μία που ήταν Rage Quit, όλες οι άλλες ήταν αρκετά δύσκολες νίκες. Με έβαλε με πολύ δύσκολους αντιπάλους. Είχα πολύ κακό matchmaking, αλλά το πάλεψα και πήγαμε 9-6. Και πάμε λοιπόν Σάββατο πρωί μεσημέρι και αποφασίζω να παίξω. Γιατί δεν γίνεται να παίξω μόνο το βράδυ, έπρεπε για να προλάβω να παίξω και λίγο μεσημέρι Σάββατο. Μεγάλο λάθος, παιδιά. Το παιχνίδι ήταν απέσιο. Όχι μόνο ότι είχα delay, που είχα πολύ delay. Όχι αυτό που είδατε βέβαια στην οθόνη σας πριν από λίγο, το κλιπάκι. Γενικότερα σε άκυρα σημεία, π.χ. έπαιζε άμυνα, ξαφνικά delay. Έπαιζε επίθεση, delay. Δεν γίνεται έτσι να κάνεις κάτι. Μία, δύο, τρεις την πληρώνεις. Και πέρα από αυτό, το gameplay ήταν, παιδιά, απέσιο. Ήταν απέσιο. Από 9-6 έφτασα να έχω ρεκόρ 9-10. Πραγματικά, με έβαζε με καλούς αντιπάλους. Οι πρώτοι τρεις αντίπαλοι που μου έβαλαν ήταν καλοί. Τους πάλεψα, εκτός από έναν τους πάλεψα. Αλλά πραγματικά ήταν αδιανόητο να παίξω. Δεν μου βγαίνει τίποτα έτσι. Δεν μου βγαίνει τίποτα. Και μαζί με όλα αυτά είχα τον delay. Πρέπει πολύ σημαντικά, είναι πολύ σημαντικό να λύσω κάπως το θέμα του delay. Γιατί δεν παλεύεται άλλο. Πραγματικά δεν παλεύεται άλλο αυτό το θέμα. Δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει έτσι. Παίζω αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γενικότερα όλα τα Wicked League τα έχω παίξει με 5 Mbps περίπου και 4 και καταλαβαίνετε ότι ντροπάρει και γι' αυτό το λόγο έχουμε και delay και μερικές φορές και DC. Σε αυτό το Wicked League είχαμε ένα DC ευτυχώς, όχι την προηγούμενη φορά που είχαμε 4, είχαμε ένα DC, το παίρνει στο τέλος που πήγε να παίξει καθοριστικό ρόλο ας πούμε, αλλά εντάξει τελικά δεν ήταν τόσο σημαντικό όπως αποδείχτηκε. Τέλος πάντων, παίξαμε και ωραία παιχνίδια στην αρχή. Ήταν το gameplay την Παρασκευή βράδυ, ήταν παιδιά πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ευχαριστήθηκα FIFA. Όχι μόνο επειδή νίκαγα, ακόμη και τα μάτια τα οποία έχασα σχεδόν, ευχαριστήθηκα FIFA πραγματικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το gameplay και το Σάββατο πραγματικά ήταν το χειρότερο πράγμα. Δεν μπορούσα να παίξω δυστυχώς και από τη λέω όπως είπα και το gameplay πάρα πολύ κακό. Πείτε μου και στη γνώμη σας, πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε και εσείς ότι μέσα στη μέρα είναι πραγματικά. Αν δεν έχει τρομερή σύνδεση, και ακόμη και να έχει τρομερή σύνδεση, το παιχνίδι σέρνεται. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, έχουμε λοιπόν ρεκόρ 9-10. Κακό ρεκόρ, πάρα πολύ κακό ρεκόρ έτσι. Γιατί πριν από 2 εβδομάδες είχα σε αυτά τα παιχνίδια, στα πρώτα 20 παιχνίδια, είχα ρεκόρ 14-6, 13-6. Το έχετε δει από τις ανασκοπήσεις. Και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή τη εβδομάδα δυστυχώς δεν πήγαμε καθόλου καλά. Λόγω του delay, δεν ξέρω, τις προηγούμενες εβδομάδες δεν είχα τόσο delay. Αλλά αυτή τη εβδομάδα και την προηγούμενη δεν ξέρω γιατί έχει πάει τόσο λάθος. Τέλος πάντων, όσο προχωράμε να μιλήσουμε λίγο και για τους παίχτες. Τον βλέπετε ο κύριο Χάτζη, πάρα πολύ καλός. Εντάξει, στα πρώτα 15 παιχνίδια ήταν το κάτι άλλο, ήταν τρομερός στα πρώτα 15 παιχνίδια. Μετά δυστυχώς χάθηκε λίγο. Τέλος πάντων, επειδή όμως δεν τράβαγε και η ομάδα μου, είχα εγώ στο μυαλό μου δεν τράβαγε η ομάδα μου, τέλος πάντων έκανε μια αλλαγή. Πούλησα Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος σε CM δεν και πήρα σε Σορκό. Και πώς παίξαμε τα τελευταία 6 με 7 παιχνίδια του Wicked League, πώς τα παίξαμε. Λοιπόν, είχαμε κλασικά την άμυνά μας. Είχαμε CDM Ρενάτο Σάντζε, Σισοκό, 2 Καμ, De Bruyne και Χάτζη, και Striker, Σον και. Καλά, εδώ πέρα. Κοιτάξτε τι έγινε έτσι, δεν τα σχολιάζουμε. Και Strikers, Σον και Ρονάλντο.
Δεν με βολεύει πολύ αυτό το σύστημα που είναι με δύο κάμπ που είναι στις άκρες, αλλά το δοκιμάσαμε λίγο, δεν πήγε τόσο άσχημα. Θέλω ο Χάτζε να είναι πίσω από το Striker, θα δούμε. Έχω δοκιμάσει πολλά συστήματα μέσα στη εβδομάδα και στα Division Rivals. Θα δοκιμάσω και αυτή τη εβδομάδα πολλά συστήματα. Θα κάνουμε και μια μεγάλη αλλαγή. Έχουμε στην άκρη 250 χιλιάρικα τώρα από εκεί που φύγει ο Μπρούνο Φερνάντες και πήραμε το Σισοκό. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ο λόγος που πήρα τον Σισοκό αντί για τον Μπρούνο Φερνάντες είναι να παίζω με δύο CDM, ώστε να έχω το Σισοκό drop between defenders και να κάνει δουλειά. Αυτό. Εδώ ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι αυτό που βλέπετε τώρα. Πραγματικά πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι. Πραγματικά, σου λέω, όλοι μου αντίπαλοι δεν είναι μόνο ότι δεν έπεσα κι εγώ καλά, αλλά όλοι μου αντίπαλοι πραγματικά είχαν τόσο κλειστέ άμυνε. Πραγματικά έπαιζαν πάρα πολύ καλή άμυνα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Τρομερή άμυνα. Και δηλαδή έτυχα μόνο με δύο εύκολου αντιπάλου, του οποίου τον έχησα με δύο Ragequit νομίζω. Όχι, ένα Ragequit και τον άλλο τον έχησα 6-1. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ δύσκολα, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, θα δοκιμάσω πολλά αισθήματα. Όπως σας είπα, δοκιμάσω τώρα με τον Χάτζι Καμ και τον De Bruyne που είναι στα ας πούμε δεξιά και αριστερά Καμ. Αλλά δεν μου πολύ αρέσει νομίζω. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει. Εδώ πέρα βλέπετε που έχω 9 νίκες, αυτή τη στιγμή έχω 9-6, βλέπετε εκεί το ρεκόρ. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό λοιπόν, δεν ξέρω. Θέλω πραγματικά, ο Χάτζι είναι πάρα πολύ καλός παιδιά, είναι πολύ καλή κάρτα, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Ο Σουν έχει πέσει πάρα πολύ η απόδοσή του, Ρονάλντο κλασικά Ρονάλντο. Τι να πω, θα δούμε. Πραγματικά θα δούμε πώς θα το κάνω το σύστημα. Λογικά θα φέρω και ένα center back ο οποίος είναι ο Van Dijk. Μάλλον θα πάρουμε Van Dijk και θα έχουμε πλέον Walker δεξί back. Μάλλον θα γίνει αυτό, δεν ξέρω σίγουρα. Αλλά μάλλον θα γίνει, θα περιμένουμε για τα ρεκόρ της Πέμπτης και εδώ πέρα κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ που βλέπετε εδώ πέρα, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, είχαμε ρεκόρ. Πώς είχαμε ρεκόρ? Ήθελα μία νίκη σε δύο μάτς για γκολ 3. Και κοιτάξτε τι γίνεται. Νίκα ένα 0 στο ημίχρονο, ένα σχετικά κακό παίχτη. Νίκα ένα 0 στο ημίχρονο και με πετάει. Και ήθελα μία νίκη σε δύο μάτς για γκολ 3. Θα μου πει, εντάξει, μία νίκη σε δύο μάτς για γκολ 3 σημαίνει ότι έπαιξα πέσια, αλλά σας εξήγησα για ποιο λόγο καταλήξαμε αυτό το σημείο. Ευτυχώς όμως. Το παιχνίδι απλά δεν το μέτρησε. Ευτυχώς, ας πούμε ευτυχώς, δεν το μέτρησε το παιχνίδι. Ουσιαστικά θα το νίκαγα το παιχνίδι, μάλλον νίκαγα έτσι στο ημίχρονο. Αλλά όπως και να έχει, νικήσαμε το επόμενο παιχνίδι 1-3. Πήγαμε γκολ 3 έτσι κι αλλιώς με τα χίλια ζόρια, αλλά τουλάχιστον καταφέραμε και πήγαμε. Οπότε αυτά θα δούμε πραγματικά μέσα στη εβδομάδα. Θα παίξω και τα Rivals να μάθω καλύτερα το παιχνίδι. Θα κοιτάξω να βελτιώσω τη σύνδεση, να δούμε και με την ομάδα και έχουμε πολλά πράγματα να αλλάξουμε. Αυτά για σήμερα. Όπως είπα, κάντε ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή και στο κανάλι. Και να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πραγματικά έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε από ίντερνετ, από ομάδα, από σύστημα. Θα δούμε σε τι πρέπει να βελτιωθώ. Αυτά, γεια σας.